Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς εύκολα να βγάλει συμπεράσματα, αλλά από τα συμφραζόμενα και από τόσα μελετάμε και όσα έχουμε μελετήσει, δεν μπορεί να ίσως καταλήγει σε ένα συμπέρασμα τέτοιο, σαν και αυτό που αναφέρεται. Τελικά, πίσω από τη συμπεριφορά της κυρίας Εφταξιάν, υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος συνοδεύεται από εισήγηση της ΚΕΔΕ, από την νομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ, η οποία επιβεβαιώνει την επιλογή μας να πάμε σε ακύρωση της προηγούμενης απόφασης και σε νέα εκλογή οργάνων, δεδομένου ότι αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι η κυρία η αποκεντρωμένη είναι αναρμόδια να εμπλακεί σε μια ιδιωτική φύσεως κατά βάση, γιατί υπέδινε ιδιωτικού δικαίου νομικό πρόσωπο, να επισέλθει σε αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, έχω μπροστά μου, και δεν έχω λόγο να τα κρύψω πλέον, απόφαση της αποκεντρωμένης που επικυρώνει την εκλογή στην Καστοριά, όπου και εκεί έχουν το αντίστοιχο παράπτωμα θεωρητικά με εμάς. Έχουμε μπροστά μας αποφάσεις της αποκεντρωμένης κεντρικής Μακεδονίας, όπου από κεντρική Μακεδονία Θράκη, και τα έχω εδώ πέρα και είναι και στη διάθεσή σας, όπου κρίνει αυτόν αναρμόδιο με ένα πολύ συγκεκριμένο νομικό σκεπτικό να επισέλθει σε αυτή τη διαδικασία. Αποφάσεις είναι εδώ πέρα. Έχουμε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης της Κρήτης, όπου εκεί επισήλθε στο θέμα, αλλά αποφάσισε να ξαναγίνει διαδικασία. Έχουμε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης, όπου ουσιαστικά μας γνωστοποιεί, μας αναφέρει ότι μπορεί να ξαναγίνει η διαδικασία. Βλέποντας την νομοθεσία, αυτό το οποίο εμείς έχουμε πει είναι ότι η κυρία Εφταξιάν ήταν αναρμόδια να επισέλθει σε αυτή τη διαδικασία. Το αναφέρουν πλέον μια σειρά από νομικές αναφορές, το αναφέρουν αποφάσεις άλλων οργάνων. Είναι σαφές λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Τι θα γίνει στην περίπτωση π.χ. άλλων δήμων της περιοχής, όπου έχουν ακυρωθεί ολόκληρη η απόφαση και έχουν ξαναπάρει νέα απόφαση να ξαναστείλουν εκπροσώπους? Θα ακυρωθούν και αυτοί, δεν θα εκπροσωπηθούν? Τι θα γίνει στην περίπτωση άλλων δήμων που έχουν τα ίδια παραπτώματα, σαν και το δικό μας θεωρητικά παράπτωμα, γιατί και εδώ η κύκλος δεν είναι και τόσο σαφής. Τρίτον, μπορεί ένας δήμος σαν το Δήμο Κοζάνης, ο μεγαλύτερος στην Δυτική Μακεδονία, να μην εκπροσωπηθεί στις εκλογές της ΠΕΔ, στη Γενική Συνέλευση? Και τέταρτον, δεν μπορεί να υπάρχουν αλλιώς να ψηφίζουν και να επιλέγουν μερικοί αποκεντρωμένοι και γενικοί γραμματείς και αλλιώς μερικοί κάποιοι άλλοι? Είναι σαφές ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ακολουθία. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για όλη αυτή την ιστορία. Παντός με εκπλήσει το γεγονός ότι η κυρία Εφταξιάν εμένει σε αυτή την επιλογή της και μένει σε μια απόφαση που θεωρούμε ότι την εκθέτει. Είναι ξεκάθαρο, ή μάλλον η πρώτη μας εντύπωση δυστυχώς είναι ότι η κυρία Εφταξιάν δεν λειτουργήσε θεσμικά όπως θα έπρεπε. Άλλος ήταν ο στόχος της και άλλος ήταν ο σκοπός της μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε τα συμφέροντα και του Δήμου Κοζάνης, αλλά κυρίως τα συμφέροντα της αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί να επισέρχεται κατά αυτόν τον τρόπο στις συνδικαλιστικές εκλογές και σε συνδικαλιστικές διαδικασίες της ΠΕΔ η κυρία Εφταξιάν και Γενική Γραμματέα κατά έναν τρόπο απαράδεκτο. Και οφείλω να σας πω ότι όλα αυτά έχουν επισημανθεί από νωρίς. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Εφταξιάν και χθες επέμεινε σε μια διαδικασία η οποία είναι η ίδια, αν διαβάσετε, άκουσα μάλλον την συνέντευξή της, έχει φοβερές αντιφάσεις. Αναγνωρίζει ότι είναι συνδικαλιστικό όργανο και παρόλα αυτά παρεμβαίνει. Στην παρούσα κατάσταση, αν εμένει η κυρία Εφταξιάν, προφανώς οδηγούμαστε σε διέξοδο. Θα κάνετε προσφυγή κατά τις απόφασεις της Εφταξιάν ή απλώς θα επαναλάβετε? Εμείς θα επαναλάβουμε τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Θα πάρει απόφαση βασικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πάρει απόφαση για το ποια είναι η επιλογή που θα κάνουμε. Και αν χρειαστεί, θα κάνουμε και προσφυγή. Υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα εδώ. Ένα είναι νομικό. Το νομικό είναι πλέον ξεκάθαρο. Μας το αναφέρει η ΚΕΔΕ, μας το αναφέρει η νομική υπηρεσία του Δήμου, μας το αναφέρουν αποφάσεις άλλων αποκεντρωμένων, μας το αναφέρουν αποφάσεις εκλογές δημοτικών συμβουλίων άλλων Δήμων, όπως είναι της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μπουτάρης είχε 20 υποψηφίους και εξέλεξε 17. Ο κύριος Μπίρμπα στο Εγάλο είχε 2 εκπρόσωπους παραπάνω και όμως αυτοί δεν ακυρώθηκαν. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα νομικό ζήτημα εδώ που έχει να κάνει με την απαράδεκτη, με την μη σύνομη, με την μη νόμιμη παρέμβαση της κυρίας Εφταξιάν. Το οποίο πρέπει να λυθεί με κάποιον τρόπο. Και υπάρχει και ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα εδώ. Κατά πόσον μπορεί και παρεμβαίνει και με τι στόχο και σκοπό σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Θέλοντας προφανώς, ερωτώ, να επηρεάσει τις εξελίξεις στην ΠΕΔ. Σας εγκαλεί πάντως ότι δεν συγκαλέσατε ως Δήμαρχος Κοζάνης την ΠΕΔ. Καταρχήν, εγώ τις έχω αναφέρει και τις το έχω πει και προσωπικά ότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, εγώ Γενική Συνέλευση ΠΕΔ δεν συγκαλώ. Αφετέρου, εφόσον ακόμα δεν έχουμε
ξεκίνησε μια διαδικασία εγκρίσεων και απορρίψεων, έχει όλες τις εγκριτικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Τρίτον, η ίδια εγκύκλειος μου δίνει το δικαίωμα να δεν αναφέρει μία του μηνός ως ημερομηνία σύγκλησης, αλλά και έχω περιθώριο και τις επόμενες μέρες. Άρα, προφανώς είναι άστοχη αυτή η αναφορά της. Κάτι άλλο υπάρχει σήμερα στο Δημοτικό